κλείνεται και αφήνει δεξιά για τον Μαυρογεννίδη. Μαυρογεννίδης, Γκόγκιτς που ήρθε πλάγια. Και τώρα μπορεί να κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους. Για να δούμε το σου του Καραπιάλη. Η μπάλα out. Πονηρές παλιές για τον Αλεξανδρή που δεν είναι offside. Ένας με έναν. Για να δούμε. Γιατί το έκανε αυτό τώρα. Για τον Γιαννακόπουλο το shoot out. Μάλιστα. Να δούμε όμως τώρα από εδώ τον Γιαννακόπουλο που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη σέντρα. Αλεξανδρής το shoot. Πήγε να επανορθώσει και παίρνει το corner από την κόντρα που έγινε. Να που ο Αλέκος Αλεξανδρής τώρα έκανε το shoot. Καραπιάλης σε μια πονηρή παλιά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Πάλι τέτα τέτ. Ο Γκόγκιτς περνάει. Δεύτερη τρίπλα. Καθυστέρησε. Το στρώνει για τον Αλεξανδρή. Γκολ. Με τα χιλίων κόπων και βασάνων η μπάλα καταλήγει επιτέλους στα δίκτυα της Κροάσια. Έκαναν τα εύκολα δύσκολα, αλλά αυτή τη φορά ο Αλέκος Αλεξανδρής τα κατάφερε. Και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στο 21ο λεπτό. Με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο που ασφαλώς θα δούμε και θα ξαναδούμε. Πάμε λοιπόν, εδώ ο Γκόγκιτς κάνει την τρίπλα. Στρώνει για τον Αλεξανδρή. Το γυριστό με το αριστερό η μπάλα σκάει κάτω. Δεν μπορεί κανείς να κόψει το δρόμο της προς τα δίκτυα. Ο Μούιτσιν τελικά θα σουτάρει με το αριστερό. Αυτός φαίνεται. Αφήνει για τον Βίντουκα. Κάνει το σουτ. Ο Ελευθερόπουλος με γροθιές πετάει σίγουρα την μπάλα μακριά και πλάγια. Εδώ ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Τζόρτζεβιτς. Σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Έξυπνη. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε ο Αλεξανδρής τι μπορεί να κάνει. Το γύρισμα out. Καραπιάλης ψάχνει στην άλλη άκρη και βρίσκει αυτή τη φορά τον Αλεξανδρή που κάνει το κοντρόλ και μπαίνει στην περιοχή. Με το αριστερό η σέντρα του. Για να δούμε από κοντά ο Γιαννακόπουλος. Η κόντρα του Σίμιτς θα σώσει την ομάδα της Κροάσια από το 2-0. Η παλιά είναι πονηρή για τον Μάριτς που είναι επικίνδυνος εκεί. Πλασάρι, σώζει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Γιαννακόπουλος προσπαθεί να περάσει. Για να δούμε δεξιά εκεί το σπριντ τι θα βγάλει. Του Γερογκόγκιτς, δύο προσποιήσεις. Φτάνει από κοντά το σουτ. Ο Σίνισα Γκόγκιτς. Ο Σίνισα Γκόγκιτς, ένα εκπληκτικό γκολ. Μάλιστα. Μπράβο του. Η γενιά των 35ηδων κρατάει καλά ακόμη. Φοβερός χειριστής της μπάλας, έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Πόρτο. Ο Σίνισα Γκόγκιτς, ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Μπάγερς πρέπει να είναι ευχαριστημένος τώρα για την επιλογή που έκανε αρκετούς μήνες πριν. Ο Γκόγκιτς πανευτυχής, κοιτάξτε. Έχει μπροστά τον Τσβιτάνοβιτς. Του κάνει την κόντρα. Δεύτερη προσποίηση. Και από τόσο πλάγια θέση θα κεραυνοβολήσει στην κλειστή γωνία τον Λάντιτς. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Σίνισα Γκόγκιτς. Κοιτάξτε το και πάλι. Με τον Ρουκάβινα. Ο Ανατολάκης απομακρύνει και πάλι. Ο Ελευθερόπουλος σώζει. Και δεύτερη εκπληκτική προσπάθεια. Είναι η βραδιά του Δημήτρη Ελευθερόπουλου μετά τον Σίνισα Γκόγκιτς. Δύο φοβερές προσπάθειες στην ίδια φάση για τον νεαρό goalkeeper του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι 4-2. Ο Μάριτς θα βγάλει για τον Ρουκάβινα. Δεν υπάρχει offside. Και από κοντά ο Ελευθερόπουλος, ούτε τώρα. Έσωσε. Έσωσε και αυτή τη φορά η μπάλα. Είναι ο ήρωας της απόψινής βραδιάς.